Ένα νέο βοηθητικό όπλο προσθέθηκε στη φαρέτρα των ιατρών στην προσπάθεια αντιμετώπισης χαμηλόβαθμων αλλοιώσεων του τραχύλου, απόδειξη και το ενδιαφέροντος στον τομέα της έρευνας για την ενίσχυση με συμπληρωματικές θεραπείες. Ο λόγος για την κρέμα με την επωνυμία Seal of Gene, που κυκλοφορεί και επίσημα εδώ και λίγους μήνες στην ελληνική αγορά με τα αποτέλεσματα χρήσης της σε διάρκεια μάλιστα μικρότερη από το σύνηθες διάστημα των 6 μηνών, να είναι εντυπωσιακά. Στο πλαίσιο διεξαγωγής του σεμιναρίου για την παθολογία τραχύλου και κολποσκόπησης που πραγματοποιείται από την Πέμπτη και ολοκληρώνεται την Κυριακή στα Γιάννενα, παρουσιάζονται και συμπληρωματικές θεραπευτικές και φαρμακευτικές ουσίες. Μία από αυτές και το συγκεκριμένο προϊόν με βασική πρώτη ύλη την κουρκουμίνη που περιέχει ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Τα αποτελέσματα χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος, σύμφωνα με τον καθηγητή μαιευτικής γυναικολογίας Ευάγγελο Παρασκευαΐδη, είναι εντυπωσιακά, αφού μέσα σε διάστημα μικρότερο των 4 μηνών η χρήση του επηρεάζει προς το θετικότερο τις διαστάσεις των αλλοιώσεων. Η βάση λοιπόν του προϊόντος αυτού είναι ο κουρκουμάς, ο οποίος είναι εξαιρετικά ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας και ο οποίος από μελέτες που έχουν γίνει σε άλλες χώρες φαίνεται ότι δρά πολύ ενισχυτικά στην καταπολέμηση του οργανισμού και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, του τοπικού ανοσοποιητικού συστήματος του τραχύλου, στην αντιμετώπιση, στην καταπολέμηση HPV σχετιζόμενων λοιμόξεων. Όπως ξέρετε, ο HPV είναι ο καρκινογόνος, ο κύριος παράγοντας καρκινογένεσης στον τράχυλο της μήτρας. Σε γυναίκες οι οποίες, σε κοπέλες, γιατί πάντα για τις κοπέλες ενδιαφερόμαστε περισσότερο, ενώ νέες έφηβες μετά την εφηβεία ή νεαρές γυναίκες που κατά κανόνα δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει την οικογένειά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι χαμηλόβαθμες αλλοιώσεις δεν τις αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε θεραπεία σε αυτά τα νέα κορίτσια, η οποία θεραπεία, αφαίρεση δηλαδή τμήματος του τραχύλου με την αλλοίωση, θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις μελλοντικά σε σχέση με εγκυμοσύνη και προαιρότητα. Άρα οι κοπέλες αυτές μένουν με παρακολούθηση μόνο σε τακτικά χρονικά διαστήματα, με ενδελεχή και πολύ λεπτομερή έλεγχο και μας ρωτάνε, μπορώ να κάνω κάτι άλλο εκτός από το να βελτιώσω τη διατροφή μου, να πάρω με ενισχυτικά του ανοσοποιητικού συστήματος, να κόψω το κάπνισμα, βεβαίως να κόψω το κάπνισμα αν μπορεί να το κόψει, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ένα καινούριο όπλο, σας λέω για την Ελλάδα, είναι αυτή η πρώτη φορά που παρουσιάζονται αποτελέσματα στην ελληνική επικράτεια σε σχέση με το προϊόν αυτό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύντομα αποτελέσματα των 3-4 τελευταίων μηνών, δηλαδή ξεκινήσαμε περίπου από τον Ιούλιο, σε μια βάση πολυκεντρική, δηλαδή ξεκινώντας από την Λάρισα, Γιάννενα, Πάτρα, Αθήνα και ενδεχομένως θα μπει και η Θεσσαλονίκη σου και η Αλεξανδρούπολη. Παρουσιάζουμε, εν πάση περιπτώσει, τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, τα οποία ήδη σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι ο κανονικός χρόνος εφαρμογής της είναι κρέμα, όπως σας εξήγησα, και τοποθετείται μέσα στον κόλπο. Ο κανονικός χρόνος εφαρμογής της είναι περίπου 6 μήνες. Εμείς έχουμε αποτελέσματα στους 3 ή 4 μήνες και από τα ήδη αυτά υπάρχοντα αποτελέσματα φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, πιο απλά, έχουμε δει και έχουμε φωτογραφίσει, κόλπο φωτογραφίσει και τράχυλο φωτογραφίσει μία αλλοίωση σε μία νέα κοπέλα τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Βλέπουμε τις διαστάσεις της, βλέπουμε την ένταση του λευκού επιθυλίου που είναι χαρακτηριστικά της αλλοίωσης και την ξαναείδαμε αρχές τώρα στο πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου ακριβώς για να έχουμε και κάποια αποτελέσματα και είδαμε σε πολλές περιπτώσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, να μην πω σε όλες, εξαιρετική μείωση, είναι ξεκάθαρο, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες, νομίζω ότι πήρατε κάποιες εικόνες από την παρουσίαση που έγινε χθες. Άρα μέσα σε 3-4 μήνες που είναι το μισό διάστημα από το κανονικό που είναι 6 μήνες χωρίς. Το προϊόν παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίας του σεμιναρίου το απόγευμα της Πέμπτης, στην κατηγορία της παρουσίασης πολυκεντρικών και προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της ελληνικής ομάδας μελετών παθολογίας τραχύλου. Αποτελέσματα, κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα, πάνω σε μια ιδέα που αφορά συμπληρωματικές, θεραπευτικές, φαρμακευτικές ουσίες όσον αφορά τη διαχείριση των CIN. Πολλές φορές σίγουρα θα έχετε έρθει αντιπρόεδροι με γυναίκες οι οποίες ρωτούν το εξής απλό. Γιατρέ, μέχρι να με ξαναδείτε, εγώ τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω να φύγει αυτός ο ιός, αυτή η αλλοίωση από το τράχυλο. Σας απαντάμε ότι θα πρέπει να κόψει το κάπνισμα, όσο το δυνατόν να ακολουθήσει τη μεσογειακή διατροφή και άσκηση και να εμβολιαστεί. Έπειτα από 6 μήνες θα επαναλάβουμε την κυταρολογική εξέταση, την κολποσκόπηση και τους βιοδείκτες, οπότε θα μπορούμε να δούμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα
με τελικό κριτήριο την κυταρολογική ή κολποσκοπική υποχώρηση των βλαβών και την κάθερση του HPV DNA ή του mRNA.